Πρέπει να μιλήσουμε για ολόκληρη την ενότητα Ηρακλείου. Ενδιαφέρον είχαν για τη ρύθμιση των Κυριακών οι Δήμοι Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, όπου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εμπορικούς συλλόγους και τους Δήμους, συναποφασίσαμε όλες οι θερινές διακοπές από 1η δηλαδή Απριλίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου να είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές, όλα τα καταστήματα, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπεται από το νόμο. Αν μην τα αναφέρουμε, είναι γνωστά σε όλους. Από εκεί και πέρα, στο Δήμο Φεστού, όλη η παράκτια περιοχή, οι υπόλοιποι Δήμοι δεν είχαν ενδιαφέρον να έχουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές. Για το Δήμο Ηρακλείου υπάρχει μια πολύ σαφής τοποθέτηση και της Περιφέρειας και του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να ανοίξουν τα καταστήματα στις συνοικίες της πόλης, όπου αποκλειστικά και μόνον υπάρχουν καταναλωτές ντόπιοι που δεν τους λείπει ο χρόνος, τους λείπουν τα χρήματα. Επομένως, δεν θα βάλουμε εμείς σε καμία περιπέτεια τους καταστηματάρχες της περιοχής ώστε να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας τους. Παραμένει ανοιχτό και διατηρώ και στην απόφαση που εκδίδω ως τις 31 του Γενάρη να ξαναδούμε το θέμα για το ιστορικό κέντρο της πόλης που σχετίζεται με τον τουρισμό και την κρουαζιέρα και συνεχίζουμε τη διαβούλευση. Μάλιστα, αποφασίσαμε να απευθύνουμε επιστολή κοινή σε όλους τους καταστηματάρχες και να τους επισκεφτούμε αν χρειαστεί και έναν με ένα ερωτηματολόγιο και να πάρουμε την γνώμη τους ώστε μέχρι στις 31 του Γενάρη να δούμε αν πρέπει να υπάρξει συμπλήρωση της αποφάσεως και για αυτούς. Γιατί πραγματικά γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε με πάρα πολύ σεβασμό και προσοχή την κρουαζιέρα και τον τουρισμό. Γιατί να πω ότι όλες οι πόλεις που μας ανταγωνίζονται, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρα, αλλά ακόμα Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, αποφάσισαν να έχουν ανοιχτά τα ιστορικά τους κέντρα καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Εγώ και εδώ πιστεύω ότι πιθανό να μην είναι αναγκαίο να ανοίξουμε ολόκληρο το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή την εντός τυχόν πόλη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κλειστούς τους δρόμους γύρω από το μουσείο, στο παραλιακό μέτωπο την 25η Αυγούστου και στο πολύ κέντρο του Ηρακλείου. Οπότε, κύριε Ευρυπίδη, μέχρι 31 Ιανουαρίου. Θεωρώ δεν μπορούν να ανοίξουν μέχρι να ρυθμιστεί, ισχύει η απαγόρευση. Διότι η απόφαση λέει επιτρέπουμε. Όταν δεν επιτρέπουμε, υπάρχει απαγόρευση του νόμου.